Αγαπητοί φίλοι, γεια σας και πάλι. Θα αναζητήσουμε και σήμερα το δίκαιο. Συντροφιά με την κυρία Νανά Εμενίδου, την υποψήφια βουλευτή Α Περιφέρειας Θεσσαλονίκης με την Ελλήνων Συνέλευσης. Κυρία Εμενίδου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κυρία Καρανίκου. Ευχαριστώ για το βήμα. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Θα αναζητήσουμε το δίκαιο λοιπόν και θα το βρούμε. Με το φορέα Ελλήνων Συνέλευσης θα βρούμε επιτέλους το δίκαιο μας. Αυτό είναι σίγουρο. Θα το αναζητήσουμε, κυρία Εμενίδου, στα παραμύθια των επικυρίαρχων. Ποια παραμύθια? Βλέπουμε τελευταία στο διαδίκτυο εικόνες με χαμηλή στάθμη ποταμών της Ευρώπης. Εμένα μου φαίνεται προσωπικά πολύ παράξενο, γιατί ας σκεφτούμε ότι ζούμε στον υδάτινο πλανήτη και ο κύκλος του νερού είναι αέναος, δεν σταματάει ποτέ. Δεν είναι παράξενο ένα τέτοιο φαινόμενο? Τι λέτε? Παράξενο είναι και που έβρεχε 300 μέρες και νύχτες κάποτε, σε ένα βιβλίο γράφεται αυτό, όπου βρέθηκε τόσο νερό, πώς κατέβηκε μετά η στάθμη, βρέθηκε ένα βουνό εκεί το Αραρά, προσάραξε. Παραμύθια, ναι, ακούγονται πολύ συχνά παραμύθια, χρόνια Κανίκου, όπως πολύ καλά το είπατε, είναι ο κύκλος του νερού. Αυτό είναι το νερό, το συγκεκριμένο νερό, 75% όπως είναι και στον οργανισμό μας, έτσι και η μάνα μας υγεία την ίδια αναλογία μας έχει δώσει. Δεν είναι καθόλου τυχαία η αναλογία της μάνας μας, που είναι 75% το υγρό στοιχείο, και το ίδιο έχουμε και εμείς. Λοιπόν, ναι, μας λένε, είναι τόσο αντικρουόμενα αυτά που μας λένε οι επικυρίαρχοι, που ένα με το άλλο δεν συσχετίζονται. Δηλαδή, ένας λογικός νους, κυρία Καρανίκου, η λογική είναι μέσα στις αξίες, μέσα στις αρχές και τις αξίες που ήρθε ο Αρτέμις Όρας, ο πρόεδρος του φορέα, να μας εκθυμίσει. Η λογική. Αν βάλουμε τη λογική και να μην είμαστε επιστήμονες και να μην είμαστε ερευνητές και τα βάλουμε όλα αυτά, ή τα καλοπληρωμένα και καλοκουρδισμένα, καλογρασαρισμένα ΜΜΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί το παραμύθι παίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι 7 πρακτορία, όλα και όλα το εξής ένα, το οποίο είναι εβραϊκό, τελείως τυχαίως, αυτό εξειδίζεται σε όλα τα ΜΜΕ σε όλον τον κόσμο. Οπότε η είδηση που παίρνουν όλοι οι κάτοικοι του κόσμου για θέματα που μας ταλανίζουν, εννοείται, είναι πολύ συγκεκριμένη. Κάνουμε ένα κομματάκι, όπως είναι το παζλ, και τα βάλουμε όλα αυτά τα κομματάκια στο τραπέζι και θέλουμε να τα βάλουμε σαν το παζλ, έτσι να ενώσουμε αυτά για να κάνουμε την ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί απλούστατα δεν γίνει. Φαντάζομαι και όλος ο κόσμος έχει ασχοληθεί λίγο πολύ. Είναι έτσι αυτά που, μπαίνοντας το ένα μέσα στο άλλο, καταλαβαίνετε, κάνουμε την ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτά όμως τα παραμύθια, τα μικρά παραμύθια, όπως και να τα ενώσεις, ολοκληρωμένη εικόνα δεν υπάρχει. Οπότε, από τη μια, μας λένε λιώνουν οι πάγοι. Το Google και αυτό είναι δικό τους. Το Google Earth και αυτό είναι δικό τους. Είναι μια ιστορία που, ας ανατρέψει κάποιος ποιος έχει κάνει το Google Earth και πώς έχει περιέλθει στα χέρια των επικυρίαρχων. Κόβουν, αλλάζουν, τροποποιούν κομμάτια και δίνουν την πληροφορία ότι να, εκεί έχουν λιώσει οι πάγοι. Πριν από λίγα χρόνια έλεγαν ότι αποκόπηκε από το Βόρειο Πόλο ένα τεράστιο κομμάτι που έχει την έκταση της Γαλλίας, κυρία Καρανίκου, και κατεβαίνει προς τα κάτω, και αυτό θα βυθίσει κάποιες παραθαλάσσιες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα παραμύθι ακόμα σε πόλεις με ένα μεγάλο κομμάτι σαν τη Γαλλία, θα βύθιζε κάποιες πόλεις της Αμερικής παραθαλάσσιες. Ο Γκορ, ο γνωστός μας πολιτικός της Αμερικής, έχει γράψει και βιβλίο πάνω σε αυτό, πήρε και τον Νόμπελ, ότι η στάθμη θα ανέβει πάρα πολλά μέτρα, θα πνιγούν άνθρωποι και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, μέχρι σήμερα το ψεύδος του έχει φανεί.
Δεν του πήραν τα χρήματα πίσω, δεν τον έχει πει κανένας ψεύτη και συνεχίζονται αυτά τα παραμύθια. Αυτό το νερό όλο των πάγων αυτών που έχουν λιώσει, που έχει πάει η κυρία Καρανίκου αφού κάνει τον κύκλο του, και όλα τα νερά επί της ουσίας ενώνονται κάπου, και των ωκεανών και των λιμνών και των θαλασσών επί της ουσίας ενώνονται, και με την με τη βροχή υπάρχει αυτός ο κύκλος. Λοιπόν, τώρα τελευταία, για να το καταλήξουν, ξέρετε πού, ότι υπάρχει κρίση, επιστημιστική κρίση. Κοιτάξτε ένα αλυσιδωτό παραμύθι, γιατί ασχολούμαι με την ενέργεια, κυρία Καρανίκου, και πρέπει να το πάζω λίγο, να το ενώσω, για να δείξω το παραμύθι αυτό. Και οπότε, η κλιματική αλλαγή, κυρία Εμμενίδου, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σχέδιο μέσα στα παραμύθια του, σκεφτώ. Για κλιματική αλλαγή, ποια κλιματική αλλαγή? Αυτό και είναι η κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η επισητιστική κρίση, η ενεργειακή κρίση είναι το τετράπτυχο που παίζει, πάνω σε αυτό παίζεται η τύχη και η μοίρα όλων των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να πάρει ευχή, πού πήγανε οι πόροι? Όταν 30 και 40% των παραγόμενων αγαθών πετσούνται, κυρία Καρανίκου, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όχι, ειδικά στην δυτική κοινωνία πετιούνται, και ενεργεία πετιέται, κυρία Καρανίκου, κυριολεκτικά, γιατί στην κούρσα της πήρα πολύ κυριαρχή είναι επί της ουσίας, τραπεζίτες κρύβονται πίσω από εκεί, λοιπόν, και πετιέται και η ενέργεια, που σημαίνει ενέργεια, τροφή, βιομηχανία και όλα αυτά. Τώρα μας φοβερίζουν και μας τρομοκρατούν όμοινοι επιπτήσεις. Και πώς αρχίζουν το παραμύθι? Με αυτές τις εικόνες που είπατε, τις στάθμες των νερών. Έχω τον ποταμό της Ευρώπης, γιατί την Ευρώπη, τη Γερά Ήπειρο έχουν βάλει στο μάτι. Αν καθυποτάξουν την Ευρώπη, όλα τα άλλα είναι ένα ντόμινο, έχουν πέσει με ένα αφήσιμα, κυρία Καρανίκου. Η χώρα μας που προήρξε τον πολιτισμό, εδώ βάλουν όλοι οι επικυρίαρχοι. Λοιπόν, μας αρχίζουν ένα άλλο παραμύθι, ότι έχει πέσει στάθμη, ακούτε. Είστε και εκπαιδευτικός και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν στέκει. 60% από τα ποτάμια. Και όπως είναι ο Δούναβης και όπως είναι ο Ρήνος, που αυτά τα ποτάμια δεν είναι μόνο για να ψαρεύουμε ή να ομορφαίνουν τις πόλεις από όπου περνάνε. Μέσα από εκεί μετακινούνται και διακινούνται πάρα πολλά εμπορεύματα και πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Σε όλες τις πόλεις φορτώνονται, εξαφορτώνονται όλα αυτά τα είδη. Τώρα τι μας λένε? Ότι έχει πέσει η στάθμη κατά 60%. Μα πού πήγε αυτό το νερό? Πήγε. Αφού ανακυκλώνεται αυτό, ξανά πέφτουν από τις πηγές και ξανά και ξανά. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό δείτε τώρα πώς οι ανόητοι αυτοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό ακριβώς, επειδή απορρέει από από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και από την κλιματική αλλαγή, θα φέρει την επιστημιστική κρίση. Με ποιον τρόπο? Ότι αυτά τα εμπορεύματα που διακινούνται από αυτά τα ποτάμια από πολλές χώρες της Ευρώπης, τώρα αναγκαστικά τα δρομολόγια θα είναι πολύ πιο λίγα, λόγω της ενεργειακής κρίσης, γιατί έχουμε και την ενεργειακή κρίση, και στο φινάλε δεν θα πρέπει να είναι υπερφορτωμένα αυτά τα πλοία που κάνουν τις διαδρομές, γιατί ακούστε κυρία Καρανή, γιατί αν είναι φορτωμένα τελείως αυτά τα κάργο, θα χτυπήσουν κάτω στο πυθμένα, τον ποταμό. Άρα θα πρέπει να είναι μισό το φορτίο. Η ενέργεια που θα κάψουν, θα σπαταλήσουν, θα είναι κανονική. Άρα τα προϊόντα θα είναι πολύ λιγότερα. Η ρύπανση του περιβάλλοντος θα είναι αυτή που είναι. Άρα θα πληρώνουν τους ρήπους τα κράτη αυτά. Θα φτωχαίνουν πιο πολύ πληρώνοντας τους ρήπους. Θα φτάνουν πρώτες ύλες στη βιομηχανία πολύ λιγότερες.
και φυσικά και αγαθά πολύ λιγότερα. Να τη επισυντιστική κρίση με τις εικόνες που μας δείχνουν και από όλα τα κράτη άνθρωποι που ψάχνουν και βρίσκουν, μετράνε τις στάθμες των ποταμών και βλέπουν ότι δεν συμβαίνει αυτό. Απλά τα δικά τους μέσα σου λέει αυτό συμβαίνει είτε θέλεις είτε δεν. Πού είναι οι επιστήμονες να διαμαρτυρηθούν, κυρία Εμενίδου, και να μιλήσουν γι' αυτό? Οι επιστήμονες, κυρία Καρανίκου, όσο και αν φαίνεται περίεργο, που δεν είναι περίεργο καθόλου, όλοι οι επιστήμονες που έχουν να κάνουν με τη ζωή του ανθρώπου είναι μέσα στα λόμπι, τα εταιρικά των επικυρίαρχων. Βλέπετε τώρα εδώ και 2-2,5 χρόνια το λόμπι το ιατρικό, έτσι. Mm-hmm. Όλο αυτό βρίσκεται στα χέρια των επικυρίαρχων. Βλέπετε ότι πέφτουμε σαν τις μύγες, τώρα αρχίζουν να λένε διάφορα μουδιασμένοι, να αποχωρούν, να κρύβονται, να κάνουν, να ράνουν, που σημαίνει ότι όλοι, μα όλοι, γιατροί, και μην ξεχνάμε και το σκάνδαλο εδώ που έχει γίνει με τα φάρμακα και όλα αυτά της Νοβάρτης. Λοιπόν, που σημαίνει ότι είμαστε στα χέρια επιστημόνων που είναι κατά της ζωής μας και κατά της ποιότητος της ζωής μας. Αυτοί όλοι που βγάζουν όλα αυτά οι επιστήμονες, και ξέρετε όταν λέμε, όταν ρωτάμε γιατί, από πού αυτές οι πληροφορίες, ένα πανεπιστήμιο στην Οκλαχώμα, ένα πανεπιστήμιο. Όλες οι εταιρείες λοιπόν είναι ένα λόμπι, πίσω κρύβονται επικυρίαρχοι, Εβραίοι, θα το πω έτσι, γιατί ο κεντρικός τραπεζίτης είναι χαζαρό Εβραίος, αυτό είναι σίγουρο. Όποια κράτη έχουν τράπεζες έχουν το όνομα του κράτους, αλλά δεν είναι του κράτους, όπως και στη χώρα μας ουδέποτε υπήρξε ελληνική τράπεζα. Αυτές οι τράπεζες χρηματοδοτούν πανεπιστήμια και τους λένε θέλουμε αυτό το αποτέλεσμα. Κόψτε το σβέρκο σας, αν θέλετε να σας χορηγούμε χρήματα για έρευνες, το αποτέλεσμα θέλουμε να είναι αυτό. Και οπότε αυτά τα άτομα που διψάν οι ερευνητές, όλοι αυτοί αναγκάζονται κάποιοι να μπουν στο λούκι αυτό και να πούν να κάναμε αυτή την έρευνα και ναι μεν αλλά να βγάλαμε αυτό το συμπέρασμα λίγο έως πολύ που θέλετε εσείς. Κυρία Καρανίκου, θέλω να πω τώρα εν κατακλείδη εδώ ότι ο πολίτης που μας ακούει πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός, να προσέχει από πού ενημερώνεται, να δει ότι τις αλήθειες που πηγαίνουν κόντρα στο κατεστημένο, κόντρα στο τραπεζικό σύστημα, κόντρα σε όλα τα παραμύθια των Εβραίο-Χαζάρων, είναι μόνο ο φορέας Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτό πρέπει να τους προβληματίσει. Όλοι οι άλλοι, εμέσως πλήρως σαφώς, εμπλέκονται σε διάφορες διαδρομές περίεργες που εξυπηρετούν περίεργα πολίτης που έχει στο ευρύ του περιβάλλον έναν επιστήμονα, έναν δικηγόρο, έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή, έναν ερευνητή, να το ρωτήσει. Ο μοναδικός φορέας που δεν έχει πει ψέματα και πηγαίνει κόντρα και στο τραπεζικό σύστημα και σε οτιδήποτε έβρεο χαζάρικο είναι μόνο φορέας Ελλήνων Συνέλευσης που το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Καμία φωνή άλλη δεν ακούγεται. Οπότε ο πολίτης θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ από πού ενημερώνεται. Δεν θα ενημερωθεί σαφώς από τα ΜΜΕ που γνωρίζουμε τη λίστα Πέτσα και άλλες λίστες και τη λίστα Στάση που έχει δώσει πάνω από 45 εκατομμύρια. Να γνωρίζει ο πολίτης ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει φαινόμενο του θερμοτυπίου, δεν υπάρχει επισυτιστική κρίση, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Του πιπηλάνε απλά το μυαλό να είναι φοβισμένος, να του πάρουν τη ζωή από τα χέρια, να τον κλείσουν σε ένα χώρο να επικοινωνεί, να μην έχει ανθρώπινη επικοινωνία. Τώρα το Σεπτέμβριο μας οι προφήτες αυτοί ψήφισανε δηλαδή ότι το Σεπτέμβριο πάλι θα αρχίσει να κυκλοφορεί ο ιός. Τώρα το καλοκαίρι για τον τουρισμό κρύφτηκε λιγάκι άλλος ιός με 15 άλλα ονόματα. Έτσι. Οπότε μέσα στο σπίτι με ό,τι σας πούμε θέλετε δεν θέλετε. Λοιπόν κύριοι κύριοι δεν θέλουμε και το παραμύθι σας κυριολεκτικά δεν έχει δράκο. Μόνο να πω κάτι για να καταλάβει ο πολίτης πόσο μας εμπέζουν. Όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή κυρίως
κυρία Καρανίκου, αν συμβουλευτώ τώρα τον υπολογιστή μου κάτω που γράφει την θερμοκρασία, από την ώρα που θα ξεκινήσουμε μέχρι την ώρα που θα τελειώσουμε, πόσες φορές θα αλλάξει? Θα μου πει 23 βαθμούς, θα μου πει 22, από εκεί που θα μου πει αραιές νεφώσεις, θα γράφει αραιές νεφώσεις. Πει έθριος καιρός αύριο κτλ. Τι σημαίνει? Ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Το κλίμα είναι ένα κλίμα το οποίο αλλάζει κάθε ώρα, κάθε δευτερόλεπτο, ανάλογα κάνει τον κύκλο του και το νερό και ο αέρας και τα πάντα, και σαφώς υπάρχει κλιματική αλλαγή κάθε μέρα. Αλλά όχι τέτοια που να επηρεάσει τη ζωή μας. Αυτό το πράγμα ξεκίνησε, κυρία Καρανίκου, από 50 χρόνια πριν να λένε για κλιματική αλλαγή. Σε αυτά τα 50 χρόνια ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί η θερμοκρασία? Θα φρίξει ο πολίτης που μας ακούει. 0,004%, δηλαδή 4 της χιλίης αύξηση. Αν και επιστήμονες τώρα που το ψάχνουν λένε ότι έχει κατέβει και όλα στη θερμοκρασία, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε, λέει, σίγουροι, γιατί χρειάζονται 50 επιστήμονες, διαφόρων επιστημών δηλαδή κλάδων, για να πούν ο κάθε ένας, είτε είναι γενολόγος, μετεωρολόγος, είτε οτιδήποτε, για να βγάλουν ένα γενικό πόρισμα. Και δεν μπορεί στα 50 χρόνια για αυτό το 0,4 της χιλίης, δηλαδή για το 4 της χιλίης, να μπαίνουμε σε τέτοια για ΑΠΕ, οι οποίες μας έχουν εξαφανίσει το πράσινο, μας έχουν εξαφανίσει τους σπόρους, μας έχουν εξαφανίσει τη ζωή, κυρία Καρανίκου. Αυτό το θέατρο του παραλόγου παίζουμε. Μετά υπάρχουν άλλα χρηματιστήρια που ξέρουμε τι παραμύθι είναι, και το χρηματιστήριο το ρήπον. Αρκεί να σας πω ότι το χρηματιστήριο των ρήπων έγινε το 2005 και μέχρι το 2009, ξέρετε πόσα εισέπραξαν οι επικυρίαρχοι, κυρία Καρανίκου? 203 εκατομμύρια για τον αέρα που εκπνέουμε. Γι' αυτό θέλουν να εξαφανίσουν 97% την κτηνοτροφία. Ήδη μας λένε θα τρώτε κατσαρίδες και όλα αυτά, τα σκαθάρια. Θα εξαφανίσετε 97% γιατί οι αγελάδες εκπέμπουν μεθάνιο και όλα αυτά. Βλέπετε πόσο ωραία δρομολογημένα είναι το παραμυθάκι τους. Μάλιστα. Είσαστε χήμαρος, κυρία Εμενίδου, αυτό θα πω. Και μας παρουσιάσατε πραγματικά με έναν απλό και κατανοητό τρόπο τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα με όλες αυτές τις ειδήσεις που ακούμε, την τρομοκρατία που λαμβάνουμε κάθε μέρα, και μας έχουν τρελάνει ότι το κλίμα αλλάζει, θα έχουμε ξηρασία, δεν θα έχουμε νερό, δεν θα έχουμε τροφή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και όλα αυτά που μας λένε συνεχώς. Και απλά τρομοκρατούν το μυαλό μας, παίρνουν τη χαρά μας. Γιατί και το νερό, κυρία Καρανίκου, σας διακόπτω, γιατί και το νερό εδώ στη χώρα μας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι προηγούμενοι το περάσανε, μην ξεχνάμε και το βατοπέδι, το σκάνδαλο του βατοπεδίου, ουδής φυλακίστηκε, ουδής. Λοιπόν, ότι περνάει και αυτό στα χέρια των ιδιωτών και σου λέει να ξηρασία, έχει πέσει η στάθμη, θα το αγοράζεις από μένα. Το δικό μου νερό που είναι εδώ δίπλα στη λίμνη μου θα το αγοράζω, γιατί το έχει δώσει η κυβέρνηση των χαζάρων αυτών και των ξενόπουλων που έχουμε ως πρωθυπουργούς και ως υπουργούς, το έχει δώσει σε ιδιώτες. Όταν έχει δώσει το νερό και την ενέργεια σε ιδιώτες 100% αυτή η κυβέρνηση, σημαίνει ότι είμαστε τελειωμένοι, κυρία Καρανίκου. Έτσι, θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Είναι πολύ απλό. Θα ενωθούμε σε ένα φορέα που μας δίνει όλες τις λύσεις, όλες τις αλήθειες που έχει τα οικονομικά εργαλεία, αλλά πάνω απ' όλα έχει ένα τεράστιο αξιακό σύστημα το οποίο δεν σου επιτρέπει να εκτραπείς. Γιατί ξεκινάει με τη λογική να λειτουργεί, κυρία Καρανίκου, θα είσαι και δίκαιος, θα έχεις και αυθονία, θα έχεις και ισότητα με τον συνάνθρωπό σου, θα έχεις και τα πάντα και ελευθερία βασικά. Αυτά ήρθε και μας έφερε ο πρόεδρος του φορέα, ο κύριος Αρτέμης Σόρας, όσον αφορά τη βιομηχανία, είναι ένα διαμάντι μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις, που σημαίνει ότι ελεύθερη ενέργεια, δωρεάν ενέργεια, δωρεάν νερό στα σπίτια, στα νοικοκυριά, με μικρή επιβάρηση στις βιομηχανίες, να ανθίσουν πάλι οι βιομηχανίες να παράγουν προϊόντα,
γιατί έχουμε που θα ζήλευαν και ζηλεύουν, γι' αυτό θέλουν να κατασπαράξουν τη χώρα μας, οι πάντες και τα πάντα, κυρία Καρανίκου. Ένωση στον φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, πολίτη μου. Δεν έχεις άλλες επιλογές, σου πήραν τα πάντα. Φίλοι τηλεθεατές, τα ακούσατε όλα από την κυρία Νανά Εμενίδου. Πραγματικά το θράσος των κυβερνώντων αλλά και των επικυρίαρχων γενικώς είναι τεράστιο. Το ντόμινο της ψευτιάς παίρνει και δίνει η κυρία Εμενίδου. Και οι μόνοι που θα σταματήσουν όλη αυτή την καταστροφή είμαστε εμείς οι πολίτες, αρκεί να επιλέξουμε όμως ανθρώπους να μας κυβερνήσουν έχοντας πραγματικά στο στόχαστρο τον άνθρωπο. Στο κέντρο, στο επίκεντρο, όχι στο στόχαστρο, στο επίκεντρο. Τον άνθρωπο. Ναι, το καταλάβαμε με ποια έννοια το δώσατε, βεβαίως. Μία ανθρωποκεντρική κυβέρνηση, τίποτε άλλο. Για να αρχίσουν όλα να γυρνάνε αλλιώς και να ξεκινήσουν από το μηδέν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Εμενίδου. Κυρία Καρανίκου, ήταν πραγματικά τιμή μου. Ευχαριστώ. Είμαι χήμαρος γιατί γνωρίζω τόσες πολλές αλήθειες λόγω έρευνας που έχω κάνει, που δεν αμφισβητώνται όλα αυτά και θέλω να τα πω στον πολίτη μου να ξυπνήσει από το λίθαργο και από το φόβο και να ενωθεί. Ένωση. Τα πάντα τα έχει έτοιμα ο πρόεδρος. Ένωση. Εγώ με τα αδέρφια μου, με εσάς, με όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ, ήταν έτσι, κυρία Εμενίδου. Καλή συνέχεια σε όλους. Δύναμη, φως.